ενεργό και ουσιαστικό ρόλο θα επιδιώξει να αναλάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις με την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην περιοχή, κυρίως όμως τον ορεινό όγκο του Περιστερίου, όπου η διαδικασία φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά. Η Περιφερειακή Αρχή, με τις δηλώσεις του κ. Καχρημάνη πριν από 2 περίπου εβδομάδες, έδειξε την αρνητική της διάθεση να γνωμοδοτήσει θετικά στις προτάσεις, που έχουν ήδη όμως πάρει την άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Την Παρασκευή στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας συζητήθηκε η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής να συζητηθεί το θέμα εκτενώς σε επόμενες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Καχρημάνης αναφέρθηκε στο ζήτημα λέγοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες, όπως εκπροσωπούνται από τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να αποκτήσουν λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό που αντίκειται, όπως είπε, σε πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ειδικά για τους ορεινούς όγκους της Ηπείρου. Όχι μόνο για το θέμα που αφορά αυτή τη στιγμή την πρόταση που υπάρχει για την περιοχή του Περιστερίου και του Λάκμου, αλλά και γενικότερα για το τι θα υπάρχει στην Ήπειρο και τι θα μας έρθει στο μέλλον, να έχουμε μια κοινή γραμμή και μια γραμμή η οποία θα είναι κατά το πλείστον μια γραμμή με ευθύνη αλλά και με ό,τι χρειάζεται ο τόπος. Έγινε αποδεκτό από τους περισσότερους και είπα να μην πάει ως μείζον θέμα, το έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτό είναι θέμα πολύ σοβαρό, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά να το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ πρότεινα να ετοιμαστούμε όχι μόνο για την περιοχή του Λάκμου, αλλά και για άλλες περιοχές, γιατί δυστυχώς όταν είχε γίνει ένα χωροταξικό σχέδιο αρχές της δεκαετίας του 10, αυτό δεν έβαλε τέτοιες προδιαγραφές που να λες εκεί μπορεί να γίνει, εκεί δεν μπορεί να γίνει. Είναι πρωτοβουλίες ιδιωτών αρχικά σε μέρη που τους έβρισκαν ότι έχει άνεμο, αφού είχαν τις προδιαγραφές του ανέμου πήγαιναν στην ΡΑΕ και έβγαζαν άδεια καταρχήν στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και στα άλλα τα στάδια οι τελευταίοι που μαθαίνουν τι έχει γίνει είναι η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια, οι οποίες επί της ουσίας γνωμοδοτούν, δεν είναι αποφασιστικά όργανα. Κατόπιν αυτού θεωρώ ότι έχουμε μια υποχρέωση μέσα από την ταυτότητα που έχει ο τόπος και μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στο ορεινό σύστημα της πατρίδος και ειδικά της Ηπείρου, να πούμε πού μπορούν να γίνουν κάποιες τέτοιες ανεμογεννήτριες, αν μπορούν να γίνουν, ποιες μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν των 80 μέτρων, μπορούν να γίνουν των 50, σε τι υψόμετρο μπορούν να γίνουν, πού, αν έχουμε άλλες πρωτοβουλίες πάρει, παράδειγμα ορεινά μονοπάτια, έχουμε άλλα βοσκοτόπια, χίλια δυο άλλα πράγματα. Εμείς βάζοντας μια γενικότερη προδιαγραφή στο τι θέλουμε σε όλα μας τα βουνά, θα μπορούμε να αποφασίζουμε στη συνέχεια κατά περίπτωση, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να μας έρθουν πάρα πολλές προτάσεις στην περιοχή μας. Γιατί έχει συμβεί το εξής: βγάζω εγώ μια άδεια στη ΡΑΕ, βρίσκω έναν από το εξωτερικό που θέλει να επενδύσει, του λέω εγώ έχω αυτή την άδεια, του λέω κιόλας ότι μπορεί και να επεκταθεί από παράδειγμα 5 ΜΒ να την κάνουμε 80, την παίρνει αυτό, την αγοράζει και νομίζει ότι κέρδισε το λαχείο συντακτών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει ξανά αυτά τα πράγματα να έχουν μια σειρά και μια ακολουθία σε κάτι που δυστυχώς ποτέ δεν έκανε το ελληνικό κράτος με τις χωροθετήσεις που εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή ως Περιφερειακό Συμβούλιο να βάλουμε κάποιες παραμέτρους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας στο μεταξύ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχε υποβληθεί για την κατασκευή της οδού Νιάρχου. Η ακύρωση αφορά όλους τους προβληθέντες λόγους και την αίτηση στο σύνολό της. Με την απόφαση αυτή, η διαδικασία κατασκευής της οδού Νιάρχου, που έχει ήδη ξεκινήσει από το απαλωτριωθέν τμήμα εντός του στρατοπέδου Βελισσαρίου, απεμπλέκεται από τυχόν χρονοβόρες διαδικασίες και συνεχίζεται απρόσκοπτα.